Καλώς τον κύριο Τσελεπίδη. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Δυστυχώς το ένιωσα αυτό σε πίσω δεξί λάστιχο. Για μια μισή ώρα που το άφησα το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή, τι, και σου πήραν το. Στη λασκαρά του. Στη λασκαρά, συνόλογα είναι και αυτή. Κάτω. Ναι, βγαίνει μέχρι την όλγα, αλλά είναι κοντά κάτω στην Γεωργή Παπανδρέου. Ναι. Και έμαθα ότι είναι κάτι τσακαλάκια. Ναι. Μπράβο, και ότι είναι κάτι τσακαλάκια τα οποία περιποιούνται λαστιχάκια κοντά μεταξύ Μαρτίου και λασκαρά του. Τι λένε, φίλε, και, δηλαδή τι σου πήραν το ένα, τι σου είχαν. Όχι, δεν μου πήραν το ένα, το βρήκα το ένα καρφωμένο. Α, καρφωμένο εσύ. Ναι. Ναι. Σόπα, οπότε ναι. Έπρεπε αλλαγή και πάλι. Τόσο καλά. Εδώ του πήραν και τα 4 ζωτολάστικα. Καινούριο αμάξι. Ένα BMW. Μάλλον τους λείπανε. Αν θες να το δούμε λίγο διασκεδάζοντας το. Πολύ κρίμα, βέβαια. Αλλά μάλλον τους λείπανε. Μα είναι να τους πετύχεις εκείνη την ώρα αυτούς. Όχι, καλύτερα. Εγώ σε αυτές όχι, Γιώργο. Είναι να τους πετύχεις όπως και αυτούς τους μάγκες που σηκώνουν γυαλοκαθαριστήρες όταν κάποιοι παρκάρουν μπροστά σε ράμπα να πίνουν. Εκεί καλή στην τροχέα. Δεν πέφτει σε κανένα λόγο να πειράζει ξένη περιουσία. Δηλαδή, αν εγώ τον πετύχω εκείνη την ώρα που μου σηκώνει τους γυαλοκαθαριστήρες, τι να τον κάνω. Εκεί λίγο. Δεν ξέρω. Δεν διαφωνώ, αλλά και δεν συμφωνώ. Εντάξει, του σηκώνει του γυαλοκαθαριστέ. Εντάξει, να μην σου κάνει ζημιά. Ναι, έχει δίκιο. Αλλά και αυτό που το αφήνει εκεί είναι εγκληματικό αυτό που κάνει. Σωστό. Γι' αυτό και υπάρχει είτε η δημοτική είτε η κανονική αστυνομία. Ναι, έχει δίκιο. Να ενεργήσει. Τέλος πάντων. Φοβερό. Ξύπνησες καλά σήμερα, Ξύπνησα καλά, ναι, κατευθείαν. Πριν ανοίξω, το ένα μου μάτι είχα ανοίξει και πήγα κατευθείαν να δω το. Γιατί δεν το είδα το σημερινό, είδα το Σαββάτο. Και επειδή πέρασα δύσκολα, μου γύρισε το μυαλό μου με τους διαιτητές και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Κάρη, γιατί έπαιζε μόνος του τους κέρδισε το Σάββατο το πρωί. Ναι, με τους 43. Χθες ήμουν και κουρασμένος, λέω δεν κάθομαι να το δω με τίποτα. Νομίζω ότι καλάθι κλειδί είναι αυτό που μπαίνει στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ναι, δεν το είδα, το δω το απόγευμα. Πάντα τα μάτς που δεν βλέπω, τα βλέπω την. Άρα δεν γυρνάω σπίτι. Παραπάνω, γιατί το είδα στα βιντεάκια, γι' αυτό λέω ότι ήταν καλάθι κλειδί. Είδα μόνο το καλάθι από το κέντρο του πουλ. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Ούτε 72-74 γίνεται 75-74. Νομίζω ότι είναι καλάθι που ίσως είναι καλά ψυχολογία για το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Η πρώτη φορά που χάνουν οι Warriors σε τρίτο match, όχι match, σε πόντους τέλος πάντων, στην τρίτη περίοδο, πρώτη φορά. Ο συνήθως όταν μπαίνουμε στο δεύτερο μήχρονο είναι κάτι φορά. Τέλος πάντων, εντάξει, η είδηση προέρχεται από το 0-9, προκύπτει μάλλον, το 0-9 τρίποντο του Κάρη. Μετά από 152 match δεν έβαλε τρίποντο. Έτυχε. Εντάξει, έβαλε 43 στο προηγούμενο. Εντάξει, το προηγούμενο ήταν λατρεία. Ήταν υπερηχητικός, παύλα, διαστημικός. Ναι. Είναι λατρεία. Καψούρα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Το ΆΚΑ τι βλέπεις να γίνεται σήμερα, Γιώργο, για πες μου. Ο ΆΚΑ, Να δω αν θα με πιάσει. Νομίζω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν μπορεί, θα βγάλουν εγωισμό πάρει. Δεν είναι τόσο κακός ο Παναθηναϊκός όσο δείχνει. Έδειξε με τη Λάρισα και στο πρώτο μάτσο. Δηλαδή, δεν το βλέπα στο πρώτο δεκάλεπτο, μου ήρθε το πει στο κινητό. Βλέπω 23-4 και λέω τι κάνει, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι και λέω, μήπως να το αλλάξουμε. Ναι. Δηλαδή, τι να δούμε άλλο μετά. Νομίζω ότι θα βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα ισοφαρίσει. Και να σου πω κάτι, δεν γίνεται να βγάζει τσαμπουκά παίκτη που έρχεται από τον πάγκο. Δηλαδή, μπράβο του που έβγαλε τσαμπουκά ο Μποχωρίδη με στο σεφ. Έτσι, το περιμένει να το βγάλουν οι πενταδάτοι αυτό το τζαμπουκά. Ναι, εννοείται. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέω μπράβο στον Ποχωρίδη που έκανε αυτό το τζαμπουκά. Mm-hmm. Στον Ντόρσεϊ. Και δεν εγκρίνω φυσικά αυτό που έγραψε στον Ντόρσεϊ μετά, γιατί αν είσαι παίκτης αυτού του επίπεδου δεν γράφεις. Κοιτάς μπροστά, κοιτάς το επόμενο παιχνίδι και μόνο. Έτσι. Και τίποτα παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σημείο της ημέρας. Το 2,72 στον Άσο του Παναθηναϊκού έχει πέσει και λίγο και το handicap. 2,72 δίνει στον Άσο του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, ναι. Και την καθαρή νίκη. Το διπλό του Ολυμπιακού. 1,5. 1,5. Δεν μου λες τώρα τα παιχνίδια αυτά πάνε 1-1, έτσι πηγαίνουν. Το αβαντάζ Ολυμπιακός δεν το έχει. Σωστά, ναι, πάνε να αλλάξει. Α, να αλλάξει είναι όλα. Και στις πόσες νίκες. Στις τρεις μόνο. Ναι. Όχι στις τέσσερις. Ναι. Πάνε 1-1-1-1. Τρεις ήταν πάντα σε εμάς. Έχουμε σίγουρα 3 παιχνίδια τη στιγμή αυτή. Σίγουρα θα έχουμε 3. Τώρα, αν έχουμε 3. Παραπάνω, θα εξαρτηθεί από σήμερα. Ναι, έχεις δίκιο. Αν γίνει το 1-1, όντως. Τι ώρα είναι το μάτσο αυτό? Βράδυ, 9. 9 η ώρα. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε, Παρή. Ευχαριστούμε. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.